Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που δίνουμε τη σημερινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον Δημήτρη τον Μαρμούτα, και που προχωράμε από κοινού σε ένα κοινό αγώνα και κάνουμε κοινό κάλεσμα προς όλους τους φορείς και τους δημότες της πόλης μας για τη συμμετοχή στη μεγάλη πορεία με όλα τα μέσα που θα διαθέτουμε στην Αθήνα με συγκέντρωση στο Σύνταγμα, από την Πάτρα στην Αθήνα. Το σύνθημά μας, τίποτα δεν μας χαρίζεται, όλα κατακτιούνται, παλεύουμε μαζί για τη ζωή, τη δουλειά και τα δικαιώματά μας για την ικανοποίηση όλων των αναγκών μας, αποτυπώνει την ουσία του αγώνα μας, τους σκοπούς της μεγάλης αυτής κινητοποίησης. Αποτυπώνει με ποιους θέλουμε να συμπορευτούμε, με τον πατραϊκό λαό, τους χιλιάδες εργατοϋπαλλήλους και ανέργους της πόλης μας, τους συνταξιούχους, τους μικρούς επαγγελματίες και φτωχούς αγρότες, την νεολαία της Πάτρας, τους μαθητές και φοιτητές μας που έχουν σήμερα τη δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα και να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις. Δηλώνουμε άλλη μία φορά ότι δεν μπορούμε να συνηθίσουμε τους χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία, ότι δεν ανεχόμαστε να έχει η πόλη μας το 2022 νοικοκυριά που ζουν χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, ότι δεν ανεχόμαστε να μειώνεται συνεχώς το λαϊκό εισόδημα, να χτυπιούνται οι μισθοί και οι συντάξεις, να καταργείται με αντεργατικούς αντιλαϊκούς νόμους κάθε εργατικό και λαϊκό δικαίωμα και την ίδια στιγμή η πόλη μας να έχει 33.000 ανέργους. Δεν γίνεται. Ενώ οι ανάγκες αυξάνονται, να περικόπτεται διαρκώς η κρατική χρηματοδότηση του Δήμου Πατραίων, αλλά και όλων των Δήμων. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τη μείωση της χρηματοδότησης στο Δήμο κατά 65% και ταυτόχρονα να μας μεταφέρονται ολοένα και νέες αρμοδιότητες, οι οποίες θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη του κεντρικού κράτους, όπως για παράδειγμα η παιδική σταθμή. Ταυτόχρονα, μάλιστα σαν αυτό να μην έφτανε, δηλαδή που ζούμε αυτή την κατάσταση, για την οικονομική αφέμαξη που υφίσταται ο Δήμος, έρχονται και τα πρόστιμα για μια σειρά ζητήματα που καμιά ευθύνη δεν έχουν οι Δήμοι, όπως είναι το τέλος ταφής των απορριμμάτων, καθώς και οι συνέπειες της ακρίβειας στην ενέργεια, το ρεύμα, τα καύσιμα, στα εφόδια λειτουργίας της αυτεπιστασίας του Δήμου, αλλά και όλων των συνολικών εφοδίων τα οποία παίρνει ένας Δήμος για να λειτουργήσει. Όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε ότι για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες χρειάζονται πόροι οικονομικοί και μόνιμοι εργαζόμενοι. Αυτά δεν δίνονται, γιατί θα λείψουν από αυτούς που κάνουν κουμάντους στην οικονομία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει 3 θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην τοπική διοίκηση, τους νόμους Καποδίστρια, του Καλλικράτη και του Κλισθένη, καθώς και πλήθος άλλων νομοθετικών παρεμβάσεων. Οι Δήμοι μετατράπηκαν ολοκληρωτικά πια σε κρατική υπηρεσία, σε μηχανισμό που υλοποιεί την πολιτική των κυβερνήσεων, του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται φορείς της εμπορευματοποίησης μια σειρά υπηρεσιών που θα έπρεπε να είναι ευθύνη του κράτους. Αυτοί τα περνάνε στην τοπική διοίκηση με στόχο από εκεί να δοθούν σε μία πορεία μία προς μία προς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό και δεν κάνουν βήμα πίσω από τη στρατηγική τους της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμων εργαζομένων, γιατί ο ρόλος που επιφυλάσσουν για τους Δήμους είναι αυτός του ελεγκτικού μηχανισμού, που το μόνο που θα κάνει θα είναι να διασφαλίζει τους κανόνες ανταγωνισμού ανάμεσα στους ομίλους που θα λιμένονται κάθε έργο και κάθε υπηρεσία. Γι' αυτό και δεν ικανοποιούνται τα δίκαιο αιτήματα του πατραϊκού λαού, όπως είναι για παράδειγμα η υπογειοποίηση του τρένου από το Ρίο έως την Κανελοπούλου, η παραχώρηση του πρώην σκουπιδότοπου του Ριγανόκαπου ώστε να δημιουργηθεί το Ανατολικό Πάρκο, τα έργα προσβασιμότητας για ΜΕΑ κλπ.
Δύναμή μας είναι η αποφάση των σωματείων, των συλλόγων, των φορέων που καταφθάνουν συνεχώς και θα δίνονται κάθε μέρα στη δημοσιότητα. Τους καλούμε όλους να πορευτούν μαζί μας, φέρνοντας και τα δικά τους ιδιαίτερα αιτήματα. Ό,τι κέρδισε ο λαός μας, το κέρδισε πάντα με τους αγώνες του σε πείσμα όσων διακηρύσουν την αποτελεσματικότητά τους. Κανένας να μην λείψει από τη μεγάλη πορεία στην Αθήνα, το Σάββατο 29 του Γενάρη θα είμαστε όλοι εκεί παρόντες και όσοι για όποιο λόγο δεν μπορούν να είναι εκεί, θα είναι εκεί με την ψυχή τους, την καρδιά τους, για να δώσουμε το μήνυμα που πρέπει σε αυτούς που κουμαντάρουν τη χώρα μας, ότι η κατάσταση αυτή δεν θα μείνει αδιατάραχτη. Νικητής θα βγει αυτός που παράγει το πλούτο στη χώρα μας, αυτός που δικαιούται και όχι αυτοί που ζουν από τον ιδρώτα του.